ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζουμε να είστε καλά. Βρεθήκατε κοντά στους πληγέντες αυτές τις δύσκολες ώρες. Είδατε περιοχές της Ιεράπετρας, του Μακρύγιαλου που έπαθαν πολύ μεγάλες ζημιές. Σε σπίτια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, στο δικό δίκτυο. Κοιτάξτε, η καταστροφή είναι μεγάλη και σε αυτές τις περιοχές. Ήθελα από κοντά να δω το μέγεθος των ζημιών και βέβαια να συνομιλήσω και με φορείς και με κατοίκους, έτσι ώστε να έχω μια πλήρη εικόνα για το τι πραγματικά συνέβη το προηγούμενο Σαββατοκυριακό στο νομό μας. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε πρωτόγωνα φαινόμενα πλέον και σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής και στην περιοχή μας. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι μας εγκαλεί όλους να αναδιοργανώσουμε τους εθνικούς μας μηχανισμούς, επιχειρησιακούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών. Αποδείχθη ότι τελικά και η περιοχή μας δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Παρόλα αυτά, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι και στις τρεις αυτές περιοχές τις οποίες αναφέρατε, ήδη έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των, των ζημιών. Υπάρχουν βέβαια μέρη και φορείς και περιοχές οι οποίοι ακόμα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Όμως και εγώ στη συνάντηση με τον κύριο Χαρίτη, τον Υπουργό Εσωτερικών, ζήτησα την άμεση χρηματοδότηση και των δύο δήμων του νομού μας, και των Δήμων Σιτίας και των Δήμων της Ιεράπετρας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τρέχοντα ζητήματα. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια τουριστική περίοδο που οι επιχειρηματίες θέλουν να ανοίξουν. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μια περιοχή στο Δήμο Μακρύγιαλου, στο συγκεκριμένα στην περιοχή του Καλαμοκανιά, που δεν μπορούν οι επιχειρηματίες να επικοινωνήσουν με τον άξονα Σιτίας Ιεράπετρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα θέματα των παραλιών, της ίδρευσης, της άρδευσης είναι επιτακτικά και σύντομα. Οι εικόνες που αντικρίσαμε πραγματικά ήταν συγκλονιστικές. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας, περάσαμε στο άλλο άκρο, στα έντονα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως λέτε, δεν ήμασταν ενδεχομένως και τόσο καλά προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι όμως αναδεικνύονται προβλήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε με ένα νέο σχεδιασμό. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να υπάρξει άμεση αποκατάσταση. Και τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να υπάρξει καταρχήν χρηματοδότηση και στους δύο δήμους, όχι μονάχα από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήδη σε συνεργασία και με την περιφέρεια θα σχηματιστεί φάκελος έτσι ώστε να διεκδικήσουμε χρήματα και από το Ταμείο Αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συν το γεγονός βέβαια ότι θα πρέπει να προστατευθούν μνημεία, ιστορικά μνημεία όπως είναι γέφυρα, ιστορική γέφυρα στο Μύρτο, στις Μουνιές, όπου πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Δεν χρειάζεται δηλαδή παλώματα που είχαν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβαση για την στήριξη του συγκεκριμένου μνημείου, οριοθέτηση του ρέματος και βέβαια κάποια αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα προστατεύσουν τελικά και το χωριό του Μύρτος, έτσι. Διότι φανταστείτε να έβρεχε και στην περιοχή την δεδομένη χρονική στιγμή, καταλαβαίνετε ότι το Μύρτος σήμερα δεν ξέρω από ποια θέση θα μιλούσαμε. Άρα χρειάζεται και παρεμβάση στη συγκεκριμένη περιοχή και στήριξη του μνημείου και βέβαια άμεση αποκατάσταση των πληγέντων, χρηματοδότηση βέβαια κάποιων επαγγελματικών χώρων. Ζημιές έχουν πάθει και μεγάλοι τουριστικοί φορείς και στην Σιτία τεράστιες ζημιές σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε λίγες μέρες υποτίθεται ότι θα άνοιγαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τις εορτές του Πάσχα. Μεγάλες ζημιές και στην περιοχή του Μακρυγιαλού σε ξενοδοχειακές επίσης επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο συντονισμός των τοπικών φορέων, της περιφέρειας αλλά και της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι άμεσος και συνεχής, έτσι ώστε να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν η ομαλή αποκατάσταση της περιοχής. Πάντως νομίζω ότι ήδη σε τοπικό επίπεδο έχουν αρχίσει
οι ενέργειες. Ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών, των αποκαταστάσεων. Καταγραφή, νοικιάση μηχανημάτων, η άνοιξη αγροτικών δρόμων. Ευτυχώς το επαρχιακό δίκτυο και Σιτία Ιεράπετρας και ο βόρειος τουρκικός άξονας Σιτία Αγίου Νικόλαου είναι ανοιχτό. Δηλαδή εκεί έγινε άμεση παρέμβαση από τις τοπικές αρχές από την αρχή και οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνετε όμως χρειάζονται χρήματα. Χρειάζεται και χρόνος και χρήμα για την πλήρη αποκατάσταση. Να αποκατασταθούν τις ζημές αντιοστάσια σε δίκτυα τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε το ύψος ούτε φυσικά. Φανταστείτε ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν στις γεωτρήσεις, μας έλεγαν, έτσι, στις γεωτρήσεις της Ιεράπετρας για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Και μου λέγανε εσάς που ήμουν χθες και ο πρόεδρος και κάτοικοι της περιοχής, θα πάει και πιο νωρίς με τον δήμαρχο, αυτό που μας έλεγαν ήταν ότι οι γεωτρήσεις ουσιαστικά έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Έχουν, ναι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και εμείς. Υπάρχει εκεί προς το Χριστό στην Αγία Παρασκευή μια πολύ μεγάλη κατολίσθηση στο δρόμο προς Ελάκανο. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα ζητήματα είναι άμεσα, επιτακτικά. Πέρα από τις αγροτικές καλλιέργειες έχουμε και ζημιές σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μας είπατε ότι συναντηθήκατε και με τον κύριο Χαρίτση. Τι σας μετέφερε ο υπουργός? Ο κύριος Χαρίτσης αντέδρασε άμεσα με την έννοια ότι του ζήτησα το ραντεβού την Κυριακή, Δευτέρα πρωί τον είδα. Ήταν σε ετοιμότητα, περίμενε το χαρτί από την ουσιαστικά την εισήγηση της περιφέρειας Κρήτης για να κηρύξει τις περιοχές Σιτίας και Ιεράπετρας σε κατάσταση. Όπως και το έκανε, σε συνεργασία βέβαια με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, του ζήτησα να χρηματοδοτήσει άμεσα τις συγκεκριμένες περιοχές. Αναμένεται να χρηματοδοτούν οι Δήμοι Ιεράπετρας και Σιτίας. Υπάρχει μια προφορική δέσμευση, αλλά πρέπει η παρακολούθηση να είναι συνεχής. Πρέπει σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τους Δήμους να συνταχθεί ο φάκελος για την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Ταμείο Αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διορθωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οριοθέτηση ρεμάτων. Ξέρετε, αυτές είναι και χρονοβόρες διαδικασίες. Χρειάζονται περιβαλλοντικές άδειες, χρειάζονται εκτιματολόγια. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε και τα σφάλματα, να διορθώσουμε και σφάλματα του παρελθόντος και επιτέλους να γίνουν ολοκληρωμένες συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τεχνικά έργα σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοιου είδους φαινόμενα που από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσουν και την περιοχή μας. Άρα εκεί που δεν είχαμε νερό, εκεί που πραγματικά είχαμε φτάσει σε ωριακό σημείο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιεράπετρας, ξαφνικά πήγαμε στο άλλο άκρο. Έτσι ακριβώς. Αυτό να δείχνετε όμως έχετε και στο προσκήνιο αναγκαιότητα να γίνουν έργα, έτσι ώστε να μην βλέπουμε ακριβώς και το νερό να χάνεται στη θάλασσα. Όλα ολοκληρωμένα, συντονισμένα, με ολοκληρωμένες μελέτες, όχι προχειρότητες, όπως έγινε για παράδειγμα με τη στήριξη της ιστορικής γέφυρας στις Μουρνιές. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πλέον η συνεργασία όλων μας και η ανάλυση βέβαια ευθυνών από όλους μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης. Αν θέλετε να μας κάνετε κάποιο σχόλιο, είδατε τι σχολές δημιουργούνται και πού και τι. Κοιτάξτε, περιμένω και την πέραν είναι σε διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Περιμένουμε να δούμε το συνολικό φάσμα και όλες τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αλλά από μια πρώτη εικόνα, κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να ονοματίσεις απλά σχολές ή να χωροθετήσεις σχολές. Το θέμα είναι αν αυτές οι σχολές πρώτα απ' όλα διασφαλίζονται βιωσιμότητά τους, αν σε αυτές τις σχολές υπάρχει οργανόγραμμα, υπάρχει προϋπολογισμός, υπάρχει στελέχωση. Διότι είναι διαφορετικό, ξέρετε, να λέμε ότι δημιουργούμε σχολές
Και διαφορετικό είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Διότι είναι πολύ εύκολο στο λέω για να χτίσεις, να δημιουργήσεις μια σχολή. Στην πράξη είναι και το πώς θα λειτουργήσει το ζήτημα. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι 4 χρόνια τώρα το ΤΕΙ Κρήτης δεν έχει προχωρήσει σε καμία πρόσληψη καθηγητή σε επίπεδο τμήματων στο νομό Λασιδίου. Και αυτό τι πρακτικά σημαίνει, ότι τα τμήματα αυτά, τουλάχιστον αυτά που λειτουργούν μέχρι στιγμή στο Λασίθι και στην Σιτία αλλά και στον Άγιο Νικόλα, δεν μπορούν να είναι αυτοδύναμα. Για να μπορέσει να στηριχτεί ένα τμήμα, έτσι θα πρέπει καταρχήν να δημιουργηθεί και ένα δεύτερο τμήμα, να μπορούν να υπάρξουν συνέργειες σε επίπεδο καθηγητών, σε επίπεδο εκτοπισμού, σε επίπεδο βιωσιμότητας του τμήματος. Γιατί φανταστείτε τώρα, λένε ότι χωροθετούμε το τμήμα φυσικοθεραπείας στην Ιερά Πέτρα. Ξέρουμε προϋπολογισμό, ξέρουμε οργανόγραμμα, ξέρουμε πώς θα ενισχυθεί. Και προσέξτε, όλα αυτά τα τμήματα, όπως για παράδειγμα της Ιερά Πέτρας, είναι υποαίρεση του Βρετανικού Συμβουλίου, εάν και εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνουμε, εξαγγέλνουμε λίγο πριν τις εκλογές τη δημιουργία τμήματων, χωρίς απολύτως να διαφωνήσουμε κανούς είδους εξασφάλιση χρόνου διάγραμμα από πλευράς τελέχωσης, επιστώσεων, εξασφάλισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, και ουσιαστικά πετάμε το παλάκι στην επόμενη κυβέρνηση, στο επόμενο ενδεχομένως Βρετανικό Συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει για την βιωσιμότητα του συγκεκριμένου τμήματος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, δεν μπορούμε και εμείς να τοποθετηθούμε με σαφήνεια επί ενός σχεδίου που κυριολεκτικά είναι στον αέρα. Άρα καλά είναι τα λόγια, καλές είναι οι προθέσεις, όμως αυτό που εμφανίζεται ως εικόνα είναι μια προχειρότητα, μια προσπάθεια δημιουργία εντυπώσεων, εκλογές έρχονται, ευρωεκλογές, δημοτικές, μακάρι να έχουμε και εθνικές εκλογές για να βάλουμε το συντομότερο δυνατό από αυτή την εθνική κυβέρνηση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν προσδιορίζουν και δεν εξασφαλίζουν, που για μένα είναι το κομβικό. Είναι τα λεπτά γράμματα που λέμε, κύριε Βλαχητάκη, πολλές φορές που θέλουμε να δούμε για να δούμε τι κρύβεται πίσω από εκεί. Όπως είπαμε, είναι εύκολο να ανακοινώσει ένα τμήμα. Οι λεπτομέρειες στο πώς θα λειτουργήσει όμως δεν αναγράφονται στο σχέδιο, στο νομοσχέδιο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι λεπτομέρεια το πώς θα λειτουργήσει ένα τμήμα, είναι το βασικό. Έτσι, είναι το βασικό πώς εξασφαλίζεις, για παράδειγμα, τη λειτουργία ενός τμήματος. Αν έχει το προσωπικό, το οργανόγραμμά του, έτσι, αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ των τμήματων. Έτσι, διότι εμείς όταν είχαμε προχωρήσει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την δημιουργία του τμήματος τεχνολογίας των τροφίμων στην Ιερά Πέτρα, είχαμε προσδιορίσει ακριβώς και τους στόχους. Δηλαδή να υπάρχει συνάφεια με το τμήμα της Ιτίας. Η Σιτία είχε οριστεί ως έδρα σχολής, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, το βασικό. Να οριστεί μια πόλη ως έδρα σχολής. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και συνάφεια μεταξύ των όμορων τμήματων. Να επιλαμβάνεστε τι οικονομίες κλίμακων που μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ των δύο τμήματων. Αλλά ξέρετε, αν δεν προσδιοριστούν όλα αυτά, μιλάμε πλέον για ένα σχέδιο καινού περιεχομένου, το οποίο δεν διασφαλίζει τίποτα, απλά δημιουργεί εντυπώσεις εν ώψη προεκλογικής περίοδου, και αυτό βέβαια είναι και ένας, αν θέλετε, ένας πρόχειρος τρόπος με τον οποίο για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση νομοθετεί, ιδιαίτερα σε ζητήματα παιδείας, διότι ποιο είναι, αν θέλετε, η βασική προϋπόθεση που θα πρέπει να έχουν τα τμήματα το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι για την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας. Αυτό με το παρόν νομοσχέδιο ούτε διασφαλίζεται, ούτε περιγράφεται, ούτε προφανώς μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού Λασιθίου, όταν απλά και μόνο έχουμε μία χωροθέτηση, λεκτική αναβάθμιση και τίποτα περισσότερο. Άρα κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις για να καταλήξω, και αν δεν διασφαλιστούν όλα αυτά, ξέρετε, το να λέμε λεκτικά ότι θα γίνουν τμήματα χωρίς προϋποθέσεις, για μένα είναι σαν να μην έχει εξαγγελθεί καθόλου. Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Είμαστε σχεδόν 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές, τουλάχιστον αυτοδιοικητικές, περιφέρεια, δήμοι κτλ. Έτσι. Θα υπάρξει χρόνο. Ήσασταν και μαζί με τον υποψήφιο περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Είχαμε την ευκαιρία και με τον κύριο Μαρκο Γιαννάκη, ο οποίος ήταν και αυτό παρόν της στη συναντήση, να αποκτήσει και αυτός μια προσωπική εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής. Αλλά νομίζω ότι τα βασικά, νομίζω... Είναι τα κυρίαρχα θέματα, έτσι ήταν οι πληγές στις περιοχές και οι εξελίξεις. Αυτό που προέχει αυτή την ώρα είναι να υπάρχει άμεση αποκατάσταση τόσο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των αγροτικών δρόμων, άρδες, σύνδρευση, αλλά και στις τουριστικές περιοχές, παραλίες, επαγγελματικές στέγες, ξενοδοχεία, διότι ήδη έχουμε πλήσει τουριστική περίοδο. Άρα πρέπει να λειτουργήσουμε γρήγορα, συντονισμένα και με χρηματοδότηση, όχι μόνο από εθνικούς πόρους αλλά και κοινοτικούς, και εκδείξεις δηλαδή και κοινοτικών πόρων. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.